Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, της αυρώσας μαραθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνος ελληνή και κατάρρισαν ημάς, από πάσης κυρίδος και σωσώσαν τα αδερέτας. Να συνεχίσουμε το θέμα που αφήσαμε λίγο παρακάτω από την αρχή, ώστε να μας μείνει και για την άλλη φορά, πιθανόν, γιατί είναι το μοναδικά βασικό θέμα. Είπαμε ότι γυναίκα ειδωλολάτρησα που είχε την κόρη της κακώς δαιμονισμένη, πλησίασε τον Κύριο και του φώναζε Κύριε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησον, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Και ο Χριστός παρέμενε κοφός, σε εισαγωγικά, και η γυναίκα τη φωνή ακόμη δυνατότερη την έκανε, κράβγαζε. Δεν ακούς Κύριε, η γυναίκα κραυγάζει από πίσω μας. Κύριε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και ο Χριστός σιωπούσε. Τον πλησιάζει, γονατίζει η γυναίκα, του φωνάζει, ελέησόν με. Απόλυσε την Κυρία. Κάντε αυτό που σου ζητάει, να φύγει, να ησυχάσουμε. Ο Χριστός δεν ακούει. Δίνει όμως την εξής απάντηση. Να κάνω καλά την κόρη της. Μα αυτή είναι δωρολάτρησα. Μα αυτή είναι συροφινίκησα. Να αφήσω τους Ισραηλίτες που είναι παιδιά μου και να κάνω καλά αυτήν. Ναι Κύριε, και μάλιστα είπε ο Κύριος, τα σκυλιά να κοιτάξω. Την ονόμασε και σκύλα τη γυναίκα. Και η γυναίκα έδωσε την απάντηση. Καλά το είπες Κύριε. Εγώ είμαι αυτή. Και γάρ τα κινάρια και μάλιστα λέει τα σκυλάκια, έτσι ονόμασε τον εαυτό της, τρώνε τα ψίχουλα εκ των ψυχίων, το πιπτόντων εκ της τραπέζης των Κυρίων αυτών, από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του Κυρίου. Αποδέχθηκε αυτούσια, ατόφια, την φράση, τη λέξη, το χαρακτηρισμό, σκυλάρια, κινάρια. Τότε ο Κύριος έδωσε και την απάντηση. Αλλά να δούμε λίγο το Ιερό Χρυσόστομο, τι μας προσφέρει γύρω από το θέμα αυτό, γιατί θα το καταλάβουμε πολύ καλύτερα. Κύριε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και να βγάλει και δέσποτα, του είπε. Απλή φράσεις. Το Κύριε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Απλή φράσεις. Και βρίσκει
αχανές πέλαγος σωτηρίας, η γυναίκα. Ελέησόν με, δια τούτο ήρθες, δια τούτο φόρεσε σάρκα, εσύ ο Κύριος, για τούτο έγινες, Κύριε, αυτό που είμαι εγώ. Έγινες άνθρωπος. Όπως είμαι εγώ η γυναίκα, σε φαγήνεις άνθρωπος. Ο καθένας μας. Γι' αυτό έγινες άνθρωπος. Για να ακούσεις Ιησού η έλεησόν με. Ενώ υπάρχει τρόμος, συγγνώμη, άνω στον ουρανό, πάνω. Το Κύριο το τρέμουν εουράνιε δυνάμεις. Άνω υπάρχει τρόμος. Και εδώ κάτω η γυναίκα έχει παρησία, παρησία, θάρρος. Και του φωνάζει με στεντορία τη φωνή. Δυνατά. Και ακούγεται στο πλήθος ολόκληρο, Κύριε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησον. Αν τυχόν μπορούμε να συλλάβουμε την εικόνα, δεν υπήρχε περίπτωση να περνάει ο Κύριος από μία πόλη και να μην βγαίνει όλη η πόλη για να το συναντήσει τον Κύριο. Όλοι, και όχι μόνο η πόλη, και από άλλες που πέρανε για να πάει κάπου ο Κύριος, τον ακούσαν από πίσω. Είχε ανοίξει ένα θέατρο την ώρα εκείνη και όλοι βλέπανε τη γυναίκα. Όλοι. Και τον Κύριο και τη γυναίκα. Τίνος πράγματος, με συγχωρείτε, λέγει λοιπόν, ελέησόν με, δεν έχω ανάγκη Κύριε να βάλω με εσύ τι να σε παρακαλέσει. Δεν έχω ανάγκη. Ελέησόν με, τίνος πράγματος έχεις ανάγκη, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ευσπλαγνία ζητώ, να με λυπηθείς. Περίεργο, φοβερό πράγμα. Τι έπαθες? Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Η φύση, η ανθρώπινη, βασανίζεται. Αφού δαιμόνιο έχει μπει μέσα, βασανίζεται. Αλλά όμως γυμνάζεται ταυτόχρονα και η συμπάθεια. Άμα βλέπεις κάποιον να βασανίζεται, σίγουρα μέσα σου θα ξεσηκωθεί η συμπάθεια σε αυτόν που βασανίζεται. Και εξήλθε η γυναίκα να υπερασπίσει τη θυγατέρα της. Δεν κουβαλάει την άρρωστη. Δεν φέρνει την ασθενή. Αλλά κουβαλάει κάτι άλλο. Κουβαλάει την πίστη η γυναίκα. Κουβαλάει την πίστη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να συλλάβουμε το τι πίστη κουβαλούσε αυτή η γυναίκα. Εμείς όχι, οι μαθητές όχι, ο κόσμος όχι, μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Κουβαλάει, λέει, την πίστη. Ο Θεός όμως, ο Κύριος, Θεός είναι και τα βλέπει όλα. Και τα βλέπει όλα. Τι λέει, τι βλέπει? Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Κακός δαιμονίζεται. Κακός δαιμονίζεται. Θα λέγαμε σήμερα εμείς, αυτός ή αυτή δεν γίνεται καλά με τίποτα. Δεν γίνεται καλά με τίποτα.
κακώς δαιμονίζεται. Βαρύ το πένθος για τη γυναίκα. Το κέντρο της φύσεως διέσχισε τη μήτρα και στα σπλάγανα της γυναίκας είχε περάσει την χημεία μεγάλη, αφού είχε κόρη που κακώς δαιμονιζότανε, έπασχε τρικυμία που δεν τη συλλαμβάναμε εμείς. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Αδυνατούμε όλοι μας, ο καθένας μας, να συλλάβουμε αυτό ακριβώς που συντελείται, που γίνεται στην καρδιά του καθενός μας. Είναι αδύνατον. Το μόνο που κάνουμε να προλάβουμε να το καταδικάσουμε. Και στην ουσία έχει δίκιο αυτός που καταδικάζουμε. Και όχι εμείς που καταδικάζουμε. Στην εύκολη λύση. Το μόνο εύκολο. Ποιος ξέρει τι έκανε και υποφέρει. Όλα εδώ πληρώνονται, λέει ο κόσμος. Είναι οι φράσεις οι έτοιμες, αλλά τι τρικυμία, το λέει και εδώ ο Χρυσόστομος, που υπάρχει μέσα σε αυτόν που τρικυμίζεται και την αληθινή αιτία δεν τη γνωρίζουμε. Δεν τη γνωρίζουμε. Τι να κάνω, λέει στον Κύριο, χάνομαι. Και γιατί δεν λέγει η γυναίκα «Ελέησον τη θυγατέρα μου», την κόρη μου Κύριε, λέει τον εαυτό της. Λέει «Ελέησον με, εμένα». Αλλά λέει «Ελέησον με, η κόρη, η θυγατέρα δεν είχε επίγνωση της ασθενείας της, αφού είχε δαιμόνιο και τη χτύπαγε κάτω και άφριζε, ποια επίγνωση να είχε από ασθένεια. Άλλος την περπατούσε, άλλος μιλούσε, άλλος την τάραζε. Δεν γνωρίζει η κόρη μου τι παθαίνει. Δεν έχει συνέστηση του πόνου. Αυτός που είναι δαιμονισμένος δεν έχει καμία μα καμία γνώση και συνέστηση του τι συμβαίνει. Καθόλου. Αυτή η κόρη μου, λέει η γυναίκα, έχει το κατώδυνο, δηλαδή πάσχει φοβερά, χωρίς να καταλαβαίνει αυτό που έχει. Έχει και το αναίσθητο, έχει αναισθησία επάνω της, αλλά αυτό είναι η ασθενειά της, να πονάει, να πάσχει, να υποφέρει και μην το καταλαβαίνει. Είναι λοιπόν το κορίτσι αυτό για τη μάνα ένα τρυφερό πλάσμα που πάσχει και υποφέρει και μάλιστα δεινά, φοβερά. Κουβαλάει ένα ολόκληρο παραπέτασμα συμφοράς. Και η γυναίκα «Ελέησον με, γιατί εγώ είμαι μάρτης», δηλαδή εγώ βλέπω με τα μάτια μου, είμαι μάρτυρας, πέστε το όπως θέλετε, και μάρτυρας που βλέπω το μαρτύριό της, αλλά και μάρτυρας που πάσχω εσωτερικά βλέποντας την κόρη μου να πάσχει φοβερά. Πού να πάω Κύριε, στην έρημο, αλλά δεν τολμώ να την αφήσω μόνη.
να μείνω στην οικία μου, αλλά ευρίσκω μέσα στο σπίτι τον εχθρό μου. Ακόμη, αυτό το λιμανάκι που θα έπρεπε, που είναι το σπίτι μου και έπρεπε να είναι λιμάνι, σε αυτό μέσα έχουν περάσει όλα τα κύματα. Και εκεί κινδυνεύω να καταποντιστώ, στο λιμάνι, όχι στο πέλαγος. Πώς να την ονομάσω την κόρη μου? Νεκρά. Αλλά κινείται. Ζωντανή. Αλλά δεν έχει επίγνωση του τι κάνει. Ελέησον. Εάν είχε αποθάνηθει η γατέρα μου, δεν θα υπέφερα όλα αυτά. Θα είχα παραδώσει το σώμα της στους κόλπους της γης, στον τάφο μέσα, και ο χρόνος θα είχε καλύψει ένα μεγάλο μέρος του πόνου. Θα είχα ξεχάσει ένα μεγάλο μέρος από τον πόνο. Τώρα έχω ένα νεκρό στο σπίτι μου μέσα, τον οποίο αναγκάζομαι να βλέπω συνεχώς, να μου διαιωνίζει την πληγή και να μου αυξάνει τον πόνο. Πώς τώρα μας περιγράφει τη συμπεριφορά της δαιμονισμένης κόρης ο Ιερός Χρυσόστομος? Πώς να δω τους οφθαλμούς της που αληθωρίζουν? Τα φέρνει στροφές στα μάτια ο δαιμονισμένος, στροφές, αληθωρίζουν. Τα χέρια της που συσφίγγονται και έρχονται γύρω γύρω, τους πλοκάμους της, τα μαλλιά της που είναι διαρκώς λυμμένα και μπερδεμένα, αφρών να βγάζει από το στόμα της, το βασανιστή της, εκείνος που την βασανίζει ο διάβολος, να είναι μέσα και να μην φαίνεται καθόλου ο βασανιστής, καθόλου να μην φαίνεται. Τον μαστιγωτή της που δεν φαίνεται, ενώ όμως ο μαστιγωτής διάβολος δεν φαίνεται, οι μάστιγες φαίνονται που τρώει το κορίτσι. Άλλοτε η κοιλιά δεν χτυπιέται, άλλοτε άλλα κάνει και η ίδια υποφέρει πάσχη, φαίνονται οι μάστιγες, πληγώνεται μόνη της η κοπέλα από το δαιμόνιο. Στέκω θεατής ξένων κακών, λέει η γυναίκα, ενώ η φύση με κεντά, από μέσα μου δηλαδή, δέχομαι τρυπήματα. Γι' αυτό, Κύριε, επειδή με κεντάει αυτή η κατάσταση εσωτερικά και νιώθω πληγές εσωτερικές, σου φωνάζω, ελέησον με. Μεγάλη η τρικυμία πάθησης και φόβος. Πάθησης, πάσχει δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η γυναίκα, το κοριτσάκι, από το δαιμόνιο, και φόβος από το δαίμονα που είναι μέσα της. Δεν μπορώ να την πλησιάσω, ούτε να την συγκρατήσω. Για θυμηθείτε τι λέει ο Κύριος με το δαιμονισμένο που είχε τα δαιμόνια τα πολλά, τον δένανε με αλυσίδες και τις έσπαγε. Και βράχους έκοβε. Και βράχους έκοβε. Με οθεί το μαρτύριό της, αλλά με σπρώχνει το μαρτύριο που περνάει να την πλησιάζω, αλλά ο φόβος μήπως μου κάνει κακό, με τη δύναμη της μάστιγας του διαβόλου που έχει μέσα,
με σπρώχνει πίσω, να μην την πλησιάσω. Κάνω μπρος και δεν μπορώ. Γι' αυτό, Κύριε, ήρθα σε σένα, ελέησόν με. Πρόσεχε, λέει ο Ρωσουσόστομος, τον καθένα μας, να αντιληφθείς τη σύνεση, το μυαλό της γυναίκας, πόσο σωστά σκέφτεται. Κάποιος άλλος στον κόσμο αυτό θα προσέφευγε στους μάγους για να λύσει το πρόβλημα. Δεν κάλεσε μάγους. Δεν προσέφυγε σε μάντης να της πούνε ποιο θα είναι το μέλλον της. Δεν έκανε φυλακτά να της βάλει επάνω, σε εισαγωγικά τα φυλακτά. Δεν πλήρωσε γυναίκες μαγκανεύτριες, αυτές που γοητεύουν τους δαίμονες και επιδεινώνουν την κατάσταση, αλλά άφησε το εργαστήριο του διαβόλου, το άφησε όλοι αυτοί που αναφέραν προηγουμένως, είναι οι εργάτες του διαβόλου. Μαγκανεύτριες, μάγοι, μάγισσες, φυλακτά που σου λένε πάρε και τα ρέστα, είναι εργαστήριο διαβόλου. Και ήρθε στο σωτήρα των ειδικών μας ψυχών. Ήρθε. Ελέησόν με. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Όσοι είστε πατέρες, γνωρίζετε το βάσανό της, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Βοηθήσατε μου, λέει ο Χρυσόστομος, το λόγο. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια την τρικυμία, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, που υπέμενε αυτή η γυναικούλα. Δεν μπορώ να την εκφράσω. Ελέησόν με. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Είδες της γυναίκας σύνεση, ορθοφροσύνη, είδες απαντοχή, είδες ανδρεία, είδες υπομονή. Αυτός όμως δεν απάντησε ούτε μία λέξη, ο Κύριος, ούτε λέξη λέει, ούκ απεκρίθη ουδέν λόγον. Δεν απάντησε καμία λέξη ο Κύριος. Σε όλη αυτή τη συμφορά έμενε ο Κύριος αμήλυτος. Παράδοξα πράγματα, η γυναίκα παρακαλεί, οικετεύει, κλαίει για τη συμφορά της. Και ο φιλάνθρωπος, Κύριος, δεν απαντάει. Δέστε τα αυτά. Δέστε, να τα δέσουμε αυτά όλοι μας. Ο φιλάνθρωπος, Κύριος, δεν απαντάει. Λέει, προσευχήθηκα και μία και δύο και τρεις και μια μέρα και δύο μέρες και ένα μήνα και ένα χρόνο. Και ο Αβραάμ λέει, και εγώ 100 χρόνια προσευχήθηκα. Και εμείς συνήθως λέμε, ζήτησα και δεν μου δώσε. Ζήτησα και δεν μου δώσε. Ο Λόγος, ο Κύριος, σιωπά. Η πηγή που είχε το φάρμακο, ο Κύριος δηλαδή, είναι κλεισμένη. Όταν δεν απαντάει, είναι κλεισμένη. Ο γιατρός δεν δίνει το φάρμακο, αφού δεν απαντάει. Πού είναι το καινοφανές και παράδοξο. Εδώ πρέπει να έχουμε, λέει, κάτι το περίεργο, κάτι παράδοξο. Πού είναι, σε, ρωτάει ο Ρωσουσόστομος, σε άλλους τρέχεις για να τους κάνεις καλά.
Έτρεχε για να τους κάνει άλλους καλά. Και αυτή η οποία ήρθε και είναι στα πόδια σου, δεν την ακούς, τη διώχνεις. Αλλά πρόσεχε για να δεις την μεθοδολογία του γιατρού, του Χριστού δηλαδή. Τι μέθοδο χρησιμοποίησε ο Κύριος. Αυτός όμως δεν απεκρίθη προς αυτήν ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Για ποιο λόγο? Διότι ο Κύριος δεν εξήταζε τους λόγους. Δηλαδή, γιατί δεν απαντούσε, για ποιο λόγο δεν απαντούσε. Δεν το ένοιαζε τον Κύριο. Ήξερε πιο βαθιά από το λόγο. Αλλά μελετούσε τα μυστικά της ψυχής της γυναίκας. Την ώρα που δεν απαντούσε ο Κύριος, είχε διαβάσει καλά τα μυστικά της. Ήξερε ότι αυτό που έβγαινε ήταν εξωτερικό και μέσα είχε κάτι πιο βαθύτερο, πιο ουσιαστικό. Αυτό που έπρεπε να έχει η γυναίκα, πιο ουσιαστικό. Και τι έκαναν οι μαθητές? Επειδή η γυναίκα δεν έλαβε απάντηση, τον πλησίασαν και του είπαν: «Κάμε αυτό που σου ζητεί για να φύγει, γιατί φωνάζει δυνατά από πίσω μας». «Αλλά εσύ», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος του καθένα μας, «ακούς την εξωτερική κραυγή της γυναίκας μόνο». Εμείς αν είμαστε, ακούγαμε μόνο τη φωνή να κραυγάζει, την εξωτερική φωνή της γυναίκας. Και ο Κύριος, εγώ, λέει, βλέπω την εσωτερική φωνή. Δυο φωνές έχουμε. Μία που του φωνάζουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και μία που δεν φαίνεται. Αυτή που του φωνάζει από έξω, εάν έχει σχέση και επαφή με τη μέσα, σε άκουσε. Αν δεν έχει επικοινωνία με τη μέσα, δεν θα σε ακούσει. Δεν θα σε ακούσει. Μεγάλη είναι η φωνή του στόματος. Μπορεί να βγάλεις μια φωνή που να τραντάξεις τα πάντα. Αλλά όμως για τη γυναίκα μεγαλύτερη ήταν η φωνή που δεν ακουγότανε, η φωνή της ψυχής της. Η φωνή που είχε εσωτερικά η γυναίκα. «Κάμε της αυτό που ζητεί για να φύγει, γιατί φωνάζει δυνατά από πίσω». Κι άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι ήταν μπροστά και του πόδι στον δρόμο του Κυρίου. Και λέει ο Χρυσόστομος: «Ναι, στην αρχή ήταν από πίσω και μετά αφού ο Κύριος δεν άκουγε πήγε μπροστά να του πει στον δρόμο να μην προχωρήσει. Να του το πιάσει από τα πόδια, να του ζητήσει». Γιατί στην αρχή φώναζε όπιστα. Όταν όμως δεν έλαβε καμία απάντηση, ήρθε μπροστά σαν το σκυλί που γλύφει τα πόδια. Μπροστά στον Κύριο, σαν το σκυλάκι να έχεις ολόκληρο θέατρο, χιλιάδες κόσμο και να βλέπεις τον Κύριο και τη γυναικούλα να τον προσκυνάει σαν σκυλάκι που γλύφει τα πόδια. Σαν σκυλάκι που γλύφει τα πόδια. «Κάμε αυτό που σου ζητεί για να φύγει». Έστησε η γυναίκα μας, του λένε οι μαθητές. Θέατρο. Συγκέντρωσε κόσμο γύρω-γύρω. Πώς όταν γίνεται κάτι τρέχουμε και βλέπουμε τι είναι αυτό που γύρω-γύρω. Έτσι ήταν εκεί πέρα. Ναι, γύρω-γύρω. Κόσμο συγκέντρωσε, πλήθος γύρω μας. Εκείνοι έβλεπαν το ανθρώπινο πόνο. Ενώ ο Κύριος έβλεπε τη φιλανθρωπία και τη σωτηρία της γυναίκας. Αυτό βλέπω ο Κύριος. «Κάμε σε αυτό που ζητεί για να φύγει, γιατί φωνάζει δυνατά από πίσω μας». Τι είπε λοιπόν ο Χριστός? «Δεν απεστάλλην από τον Πατέρα μου παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους».
Τι μου λέτε να κάνω σε αυτήν. Μα αυτήν ειδωλολάτρησα. Εγώ έρθα στα πρόβατα του Ισραήλ. Κάπου παρακάτω λέει, τα χαμένα πρόβατα, Κύριε, ήρθες, που δεν σε άκουσαν καθόλου, που σε σταύρωσαν. Γιατί πράγματι δεν τον άκουσαν και δεν τον ακούνε. Έχει σημασία. Πολύ μεγάλη. Τα χαμένα πρόβατα, τα απολωλώτα πρόβατα, μόλι σημασία της λέξεως, του Ισραήλ, τα απολωλώτα. Δεν είπε τα χαμένα και που γύρισα και τα έσωσα, τα απολωλώτα του Ισραήλ. Ακόμα τον Κύριο τον έχουν υπό εκτέλεση και τον εκτελούν οι Εβραίοι. Και μαζί με τον Κύριο και τα πιστά τέκνα του Κυρίου. Και μη ξεγελιόμαστε. Και τα πιστά τέκνα του Κυρίου έχει βάλει ο Κύριος, όχι ο Κύριος, ο Κύριος δίνει τη βοήθεια και βάλει ο διάβολος στο χέρι για να ταλανίσει τα πρόβατα. Λέει, Πέτρε, έχει σκοπό ο διάβολος να σε προσκυνήσει για τα καλά. Αλλά εγώ παρακάλεσα τον πατέρα μου να μην πάθεις τίποτα. Θα κουνήσει την ελαδίτσα πολύ. Έχει ελαδίτσα δύναμη. Έχει. Μπορεί να έχει βάλει όργανα να την ταλαιπωρήσουνε, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πράξουν τίποτα παραπάνω από το παραυτίκα της λήψεως που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, από το θα περάσουν κάποιο πόνο σαν τη γυναίκα του εδώ πέρα που υποφέρει, αλλά θα περάσει η μπόρα και θα έρθει καλή ώρα. Θα περάσει η μπόρα και θα έρθει καλή ώρα. Στο σημείο αυτό σας παρακαλώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να δώσετε μεγάλη προσοχή και να συγκεντρώσετε τη σκέψη σας σε αυτό που θα πω, διότι είναι βαθύ το ζήτημα που θέλω να ερευνήσω. Μας το λέει εμάς. Βαθύ το ζήτημα που θέλω να ερευνήσω. Δεν απεστάλλει, λέει ο Κύριος, δεν στάλθηκα από τον πατέρα μου, παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους. Το ακούμε, το ξανακούμε, το ξανακούμε, αλλά το περιεχόμενο που έχει μέσα δεν το γνωρίζουμε. Μου λέει κάποιος, ήμουνα στο τρένο, το περίμενα κάτω, είχα ανοίξει τη γραφή και διάβαζα. Καθίσαμε κάτω, είχαμε συναντηθεί προ καιρού, ήταν ναυτικός εκείνος. Μικρή κάναμε παρέα πάρα πολύ στο σπίτι, Θεός χώρες τη μάνα του, γιατί ήταν φιλάνθρωπο, πολύ φιλάνθρωπο η μάνα του. Καθίσαμε στο τρένο μέσα και μου λέει, τόσα χρόνια μου λέει, δεν τα έμαθες, μου λέει, τα διαβάζεις, θα διαβάζεις. Εδώ άλλοι λιώνουνε στην νηστεία, στην ακριβία την προσευχή, και λένε ότι δεν έχουν μάθει τίποτα. Εδώ ο Άγιος Πολύκαρπος, τον πηγαίνανε στη Ρώμη να τον εκτελέσουνε, πριν το ρίξουνε στα θηρία, για να το φάνε, είπε εκείνο το περίφημο λόγο, τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής. Τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής. Λέει, τόσα χρόνια που είχε ζήσει, και ήταν 86 χρόνια ήταν. 90 και πάντως πάνω από 80 ήταν. Λοιπόν, δεν είχε γίνει μαθητής. Τόσους είχε μαθητεύσει γύρω του. Ήταν και μαθητής των Αγίων Αποστόλων. Όχι, πολύ καρπός. Το αντιλαμβάνεστε. Τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής. Και ο κύριος Κώστας ο Δάμε γίνει δάσκαλος και καθηγητής και κάνει μάθημα σε άλλους. Συγχωρέστε με. Εδώ ισχύει αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι μια σειρά από βασιλείς βασίλευσαν στο Ισραήλ, γεμάτοι από άνδρες όλοι οι Παλαιστίνοι, όλα τα Ιεροσόλυμα, γεμάτοι από άνδρες. Και βασίλευσε, λέει, Δεβόρα, λέει, γιατί δεν υπήρχε άνδρας. Το αντιλαμβάνεστε. Τι εννοεί αυτό.
σε τέτοιους καιρούς που ζούμε, χρησιμοποιεί ο Κύριος κοράκια για να φάνε οι άνθρωποι, όπως είμαι εγώ. Κοράκια. Λοιπόν, και αν για τον Κύριο είπανε για να σκεπάσουνε τη λάμψη του Κυρίου ότι αυτός είναι γιος του Τέκτονα, τότε εγώ τι πρέπει να πω, τι πρέπει να ακούσω. Όσα και να ακούσω δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν με τίποτα. Ό,τι θέλετε πέστε. Προχωράω. Λοιπόν, εγώ ήρθα μόνο για τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ, τα πολλότα πρόβατα. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό έγινες άνθρωπος. Γι' αυτό έγινες άνθρωπος. Έλαβε σάρκα, χρησιμοποίησες τόσες μεθόδους, μόνο και μόνο για να σώσεις μια γωνιά της γης, μια γωνιά. Και αυτοί είναι οι Ισραηλίτες που ήρθες να σώσεις. Που στο τέλος δεν σώθηκαν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λίμα, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό θα σωθούν από αυτούς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα σωθούν από τους Ισραηλίτες. Λοιπόν, μας λες τώρα ότι κατέβηξε από ψηλά, έγινε άνθρωπος. Μόνο και μόνο για αυτούς που δεν θα σωθούνε. Το αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εδώ πέρα. Και όλη η οικουμένη λοιπόν θα μείνει έρημος. Από μακριά δηλαδή από τη σωτηρία. Είδες, μόνο για αυτούς. Για τους Σκήθες, για τους Στράκες, για τους Ινδούς, για τους Μαύρους, για τους Κυλίκες, για τους Καπαδόκες, για τους Σύρους, για τους Φίνικες. Όλοι οι Φίλιος που περίμενε το σωτήρα. Θα μείνει χωρίς σωτήρα. Γιατί ήρθες μόνο για τα πολλολότα πρόβατα του Ισραήλ. Μόνον δε τους Ιουδαίους ήρθες και τους δολάθες τους αφήνεις στην εγκατάλειψη. Εμείς τότε είχαμε το όνομα Έλληνες, ίσον ειδωλολάτρες. Δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει τώρα. Σήμαινε τότε Έλληνας ίσον ειδωλολάτρης. Και εδώ θα κάνω μία, συγχωρέστε με, μία παρέμβαση. Περπατώ στον δρόμο. Χθες. Στην πλατεία στο περίπτερο. Χαίρετε, μου λέει ένας κύριος. Δεν τον ήξερα. Κοροπιώτης κατά πάντα. Γυρίζω, λέω, σας ευχαριστώ πολύ γιατί μπορεί μικρή λέξη χαίρετε να είναι, αλλά είναι τόσο ευχάριστη. Και πιάσαμε τη συζήτηση. Και ήταν Έλληνας. Όχι στη καταγωγή, στο πιστεύω. Στους 12 θεούς του Ολύμπου. Της εποχής αυτής. Ναι. Στους 12 θεούς του Ολύμπου. Μου άνοιξε θέμα γύρω από αυτό. Και εμείς το έχουμε κλειστό το στόμα εντελώς. Κλειστό. Έπεσα πάνω. Ναι. Ναι. Μετά σκέφτηκα. Αλλά άμα μου πέσει μπροστά πάλι είναι κατακοροπιώτης αυτός. Ναι. Λοιπόν, άμα μου πέσει μπροστά του πω. Άμα ο Χριστός δεν είχε έρθει. Μπορεί τώρα σε ένα να σε καθυσιάσει τα είδωλα και να σε κάψει τη φωτιά, γιατί έτσι τα καίγανε τα παιδιά. Ναι. Είσαι τώρα κι εσείς χάρη στην παρουσία του Κυρίου. Έχουν πάρει παγανιά. Υπάρχουν ακόμα. Όχι, είναι καινούργιο το φρούτο. Α. Ναι, και μου έκανε και η πρόταση, εγώ είμαι ελεύθερος. Όλες τις θρησκείες έχω πάνω μου. Πανθεϊσμός. Αλλά προφητεύεται, ναι. Αυτό στην Αποκάλυψη λέει ο Πατέρα. Αφού που υπάρχει, για πες το. Είναι η αναβίωση της ειδωλολατρίας. Ναι, αναβίωση ειδωλολατρίας. Λέγεται νέο παγανισμό. Σαν η εσφαγμένη κεφαλή του θηρίου. Δεν άκουσα. Σαν η εσφαγμένη κεφαλή του θηρίου. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω. Είναι σημείο δηλαδή πρώτη ελεύση του Χριστού, τη δεύτερη. Πρώτη ελεύση του Κυρίου. Τη δεύτερη. Ναι. Τα φρούτα όλα εκείνα σε εισαγωγικά. Όλο το κακό συνοθήλευμα θα το δούμε όπως είπε. Προ της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και Άγιος Εφραίμος Σύρος λέει ότι ο Αντίχριστος θα αγαπάει λίγο τους Έλληνες. Τα. Θα τιμά και θα αγαπάει ειδικά λίγο τους Έλληνες. Βέβαια. Όχι τους Έλληνες δηλαδή το έθνος. Όχι καταγωγή.
Όχι, αυτό που είπα εγώ. Ναι. Άρα εκείνη την εποχή θα υπάρχουν. Είπα Έλληνες ίσον ιδωλολάτρες τότε. Και Έλληνες τώρα υπάρχουν πάλι ιδωλολάτρες. Αναβιώνουν. Ναι, αναβίωση. Αρνούνται την Εκκλησία, αρνούνται το Χριστό, αρνούνται την Ορθοδοξία και απορρίπτουν ναι, όλες τις σχέσεις. Έχουνε... Μα δεν είχαν κάνει συγκέντρωση για να κάνουν θυσία στήριξη του Ολυμπίου Διός. Και τους είπανε πήγαινε στην Όλυμπα την κάνετε. Δυστυχώς, και του είπα, αυτά είναι παραμύθια. Θα δεχτώ τώρα εμένα η συνείδησή μου ότι σηκώθηκε ο Δίας και πήγε στην Ήρα και έκανε δεν ξέρω το ένα, το άλλο. Τι είναι αυτά που μου συζητάς. Το ανακατεύουν με ουφολογία αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι θα εμφανιστούν κάποια πράγματα. Είναι σχέδιο από τη Μασονία αυτό. Ναι, με Μασόνα. Αυτοί τους χρηματοδοτούν. Ναι. Και έχουν ανοίξει σχολές. Ανήκε στο Ρόταρι εκείνος. Είναι προθάλαμος Μασονίας. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, αφήνεις λοιπόν να ευρίζεται ο πατέρας σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τον Κύριο. Ο πατέρας σου, ο πατέρας μας δηλαδή, να προσκυνούνται τα είδωλα, να λατρεύονται δαίμονες, κι όμως οι προφήτες δεν λέγουν αυτά. Αλλά ο ανθρώπινος πρόγονός σου τι λέγει, λέει, τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει και λέει, εσύ μας δεν ήρθες για τους Ισραηλίτες και οι προφήτες μας λένε άλλα πράγματα. Άλλα εσύ, άλλα οι προφήτες. Τι λένε οι προφήτες. Λέει, εκ της ρίζης Ιεσέφ, θα ανήκει δηλαδή σε Σόι, ο Κύριος, του Ιεσέφ και απόγονος του Δαβίδ. Έτσι λέει εδώ πέρα το ψαλτήρι. Και ακόμη, δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τους απογόνους του Ιούδα μέχρι ότου έρθει εκείνος ο Χριστός στα χέρια του οποίου θα είναι όλες οι εξουσίες. Προφητεία είναι αυτή. Περιμένανε τον Κύριο να έρθει να είναι ο αρχηγός που θα έχει όλες τις εξουσίες τα χέρια. Αυτές που είπε και στους μαθητάς του. Σας δίνω κάθε εξουσία εν ουρανό και πη γης, είπε ο Κύριος. Στους μαθητάς. Από αυτές. Όχι ακριβώς όμως τις είχε ο Κύριος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων μαθητών του. Όλες τις εξουσίες. Θα κόψω τώρα και θα έχουμε κάποιο λόγο συζήτηση να δούμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Επίσης λέει ο Δαβίδ, όλα τα έθνη, όλοι οι λαοί, κροτήσατε χείρας, χειροκροτήστε. Γιατί, και αλλάξατε και φωνάχτε δυνατά, προσδόξαν του Θεού με φωνή μεγάλης χαράς. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι ο ύψιστος, φοβερός, μέγας βασιλεύς, ολοκλήρου της οικουμένης, εκείνος που θα έρθει και θα γεννηθεί, και θα είναι και θα γίνει άνθρωπος και σωτήρας του κόσμου, θα είναι σωτήρας ολοκλήρου της οικουμένης. Λέει, κροτήσατε χείρας πάντα τα έθνη, χτυπάτε από χαρά τα χέρια σας, όλοι οι λαοί της γης, θα έρθει σωτήρας του κόσμου. Αυτά μας λένε οι προφήτες και εσύ είπε, λες ότι ήρθαν οι Ισραηλίτες, το ερώτημα, να το χωνέψετε και το πράγμα. Στους Ισραηλίτες, είχε νόημα. Το κόβω εδώ από τη συνέχεια και την άλλη φορά. Θέλω να σταθούμε, να δούμε ορισμένα πράγματα. Το ένα είναι ότι η γυναίκα στήριζε το αίτημα της «Κύριε, κάνε μου καλά το παιδί μου». Αυτό το αίτημα που ήταν γεμάτο πόνο πριν ακουστεί, ο Κύριος το είχε κάνει δεκτό. Ήταν γεμάτο πόνο, αίτημα πόνου, ψυχής. Είπαμε, έβλεπε τα βαθύτερα ο Κύριος. Ένα. Δεύτερον, μα Κύριε,
είναι κινάριο, είναι σκυλάκι. Ένα ψυχουλάκι σου ζητάω, Κύριος μου είσαι, στο τραπέζι σου είμαι, ένα ψυχουλάκι δεν θα πέσει να φάω, το ψυχουλάκι να μου δώσεις, αυτό μου ανήκει να μου δώσεις. Δεύτερο είναι η γυναίκα, όντως ήταν πρωταγωνίστρια του θεάτρου που έβλεπε ο κόσμος στην εκείνη. Ένας κόσμος ολόκληρος έβλεπε μια γυναίκα μπροστά στον Κύριο να σύρεται επί της γης, να ονομάζει σκυλάκι τον εαυτό της, να του λέει το ψυχουλάκι ζητάω Κύριε, μου ανήκει, δώσε μου το. Εδώ μιλάμε για ταπείνωση. Ταπείνωση. Αυτό που ο Κύριος είπε, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν ταπείνωση, αυτό σημαίνει φτωχή το πνεύματι, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Το είχε κηρύξει ο Κύριος και το εφήρμασε, προσέξτε το, αυτή που δεν είχε Θεό, δηλαδή δεν ήταν Ισραηλίτσα να πιστεύει στον ένα αληθινό Θεό. Αυτό σημαίνει το εξής, πάρουμε παράδειγμα από εμάς, είναι κάποιος βαπτισμένος χριστιανός, ορθόδοξος, και λέει εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, τα ξέρω όλα, ζητάω από τον Κύριο, δεν με ακούει. Δεν με ακούει. Και εγείρει απαιτήσεις από τον Κύριο. Απαιτήσεις. Δεν με ακούς. Εγώ σου φωνάζω Κύριε. Του λέει. Άκουσέ με. Και ο Κύριος έχει βουλωμένα τα αυτιά. Όντως βουλωμένα τα αυτιά. Και τα κρατάει βουλωμένα ο Κύριος. Γιατί εκείνος που τον παρακαλεί δεν είχε αυτό που είχε η Συροφινίκησα. Λείπει εσωτερικά το θεμέλιο που λέγεται ταπείνωση. Τώρα αυτό πώς να το πούμε. Εγώ θέλω να σταθώ ειδικά σε αυτό το πράγμα. Θέλω να σταθώ. Δεν έχουμε δικαιώματα να το ξέρετε και το πράγμα. Δοκιμάστε να μην έχετε δικαιώματα. Να μην έχουμε δικαιώματα, να δοκιμάσουμε και να κάνουμε τη σύγκριση. Πώς είναι καλύτερα, όταν έχουμε και λέμε γιατί μου έκανες εκείνο και τι μου έκανες το άλλο, ή όταν λέμε Κύριέ μου με τη χάρη σου, με τη δική σου δύναμη, εγώ θα υπομείνω αυτόν που έρχεται να με ταπεινώσει, γιατί έτσι ζω τη βασιλεία σου. Δοκιμάστε το. Χωρίς δοκιμή τίποτα δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Χωρίς δοκιμή δεν μπορούμε να στηρίξουμε τίποτα απολύτως. Το ότι θα πει ότι είμαι κορόιδο ο άλλος, να το πει. Να το πει. Να το πει ότι είμαι κορόιδο για τον Κύριο. Χίλιες φορές κορόιδο. Χίλιες φορές κορόιδο. Μήπως δεν κοροϊδέψανε και τον Κύριο. Στο Πιλάτο μπροστά δεν έτρωγε χαστούκια και ο Κύριος δεν μίλαγε καθόλου. Εμείς δηλαδή είμαστε παραπάνω από αυτό που έπλασε τη γη και έγινε άνθρωπος και τη σάρπασε και ο Κύριος σιωπούσε. Μία, μόνο μία δοκιμή στις ταπεινώσεις που μας προκαλούν οι πειρασμοί. Μία δοκιμή, θα μας πεις είναι πιο γλυκά έτσι, κάνε θεληματικά, κάνε θεληματικά το κορόιδο να δεις ότι είναι πιο ωραία. Αλλά κάτω από το θέλημα του Κυρίου, κάτω από το θέλημα του Κυρίου, το κορόιδο θεληματικά. Εδώ σερνότανε η γυναίκα, αυτό λέει ο Κύριος, αυτό έβλεπε ο Κύριος στη γυναίκα αυτή. Το έβλεπε ο Κύριος, ξέρετε πως τεινάζεται στον αρέα. Θυμάμαι πάλι τον πατέρα Παΐσιο, λέει πως άφησε λέει ο Κύριος τον πατέρα Ευλόγιο στο Άγιον Όρος που έκανε προσευχή πάνω σε ένα βράχο και πήγε ο διάβολος και του έδωσε ξύλο του πατρός Ευλογίου, πως τον άφησε λέει ο Κύριος και έφαγε ξύλο. Και λέει ο πατέρα Παΐσιος, ποιος έφαγε το ξύλο, πατέρα Ευλόγιος, κάνεις λάθος. Το έφαγε ο διάβολος,
Πατήρ Ευλόγης δεν μίλησε και από την ταπείνωσή του έγινε λαγός ο διάβολος. Δεν αντέχει καταστάσεις ο διάβολος που να είναι πειρασμικές πάνω στο εγωισμό στημένες. Λοιπόν, στην ταπείνωση στημένες. Η γυναίκα λοιπόν δεύτερον, η προσευχή ακούγεται. Εάν έχει σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα την ταπείνωση. Και βέβαια ξυπακούεται ότι γεννηθείτε το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Τώρα εδώ στη γυναίκα έγινε το ανάποδο. Έγινε το ανάποδο. Θα το δούμε παρακάτω. Το ανάποδο τελώς. Λέει, ω γίνε, της είπε, ω γυναίκα, μεγάλη σου η πίστης. Και προσθέτει, γεννηθήτωση ως θέλεις. Όχι όπως θέλω εγώ, εκεί πια αφοπλίστηκε ο Κύριος από τη μεγάλη ταπείνωση. Αφοπλίστηκε ο Κύριος. Δηλαδή, φανταστείτε ένα Θεό ολόκληρο να παραδίνεται σε ένα ανθρώπινο αίτημα βασισμένο επάνω στην ταπείνωση. Πόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση. Δεν υπάρχει άλλη. Λέει η Θεία ταπείνωση. Ο πατήρ Τίχωνας Αγιονόρος, γέροντας του πατέρας Παϊσίου, λέει, παιδί μου Παΐσιο, ο Θεός όλους ευλογάει με το ένα χέρι, τον ταπεινό με τα δύο χέρια. Τον ταπεινό με τα δύο χέρια. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ουρανός, ο παράδεισος, αν θα το βάλουμε δίπλα στον παράδεισο, τι εστί παράδεισος, ίσον ταπείνωση. Είσαι ταπεινός, ζεις στον παράδεισο. Ζεις στον παράδεισο. Μόνο τότε παίρνεις μυρωδιά από την ευωδιά του παραδείσου. Αλλιώς με λίγο κάτι που να μυρίζει εγωισμός, ένα λίγο εγωισμό, λέει ο πατήρ Παΐσιος πάλι, πας να προσευχηθείς και έχεις, λέει, να σε κρατάει κάποιος λογισμός, ένας και μόνο, που να έχει εγωισμό, δεν πάει να πας στην εκκλησία, να κάνεις αγρυπνίες, να λιώσεις σαν το κερί, σαν το κερί να λιώσεις. Αν έχεις λίγο εγωισμό, τέλος. Άχρησα, στον παράδεισο ήταν το 10ο τάγμα του Εωσφόρου, στον παράδεισο μέσα. Πέρασε δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου, ο δευτερόλεπτο, ο εγωισμός, τουφ, κάτω. Από πάνω κάτω στη γη και γίνανε τέρατα και βασανίζονται και βασανίζουν. Άνευ ταπεινώσεως, όχι. Έχουμε χρεια, ανάγκη από ταπείνωση. Το δεύτερο λοιπόν είναι η ταπείνωση. Η γυναίκα είχε κάτι άλλο. Είχε κάτι άλλο. Είπαμε, έστησε θέατρο εκεί πέρα και έβλεπε όλος ο κόσμος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εμείς οι Απόστολοι γίναμε θέατρο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Κάθε πιστή ψυχή τον ίδιο δρόμο έχει να βαδίσει. Τον ίδιο δρόμο έχει να βαδίσει. Αλλά προς Θεού μηδενή αναφορμήν διδώνε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικότατοι. Να μη δίνουμε σε κανένα καμιά αφορμή να βλαστημείται το όνομα του Κυρίου ανάμεσα στον κόσμο. Τότε λέει ανάμεσα στους ιδωλάτες, ο Απόστολος Παύλος. Τώρα ανάμεσα στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όπως ήταν η γυναίκα. Ήταν πολύ προσεκτική. Και η εντύπωση είναι ότι ήταν αλλοεθνής. Αλλοεθνής. Μη Ισραηλίτισσα. Μη πιστεύουσα σε Θεό αληθινό. Αλλά είχε διαγνώσει ότι ο Κύριος ήταν Θεός. Έχουμε μπροστά μας μια εικόνα που μας λέει στην ίδια ακριβώς στην ίδια θέση πρέπει να είσαι και εσύ που είναι η Σαμαρίτισσα.
Ή, με συγχωρείτε, η Συροφινίκησα. Η Συροφινίκησα. Η γυναίκα Χαναναία. Το διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το ακούμε, περνάει ντούκου. Αν το Ευαγγέλιο που διαβάζετε ή διαβάζουμε. Μόνο αυτό. Το διαβάζουμε σαν να είναι εντελώς καινούριο, θα πάρουμε. Αν το διαβάζουμε, α, το ξέρω, ας το ξαναδιαβάσω ή κουράστηκα, το έχω ακούσει πολλές φορές. Όσες φορές και θα ακούσεις. Ναι. Θέλω να πω με τους Έλληνες που ήταν ειδωλολάτρες. Αυτοί που πήγαν στον Χριστό και είπανε ότι θέλουμε να τον δούμε τότε και είπε ότι τώρα που ήρθαν οι Έλληνες είναι ο καιρός, ναι, να παρουσιάσουν, να πάω στα Ιεροσόλυμα και να σταυρώ, να με σταυρώ. Να δοξαστώ λέει. Και αυτοί, αυτοί τι ήταν. Ιδωλάτες. Ιδωλάτες και αυτοί. Ιδωλάτες. Αλλά πιστέψαν όμως το Χριστό. Αφού με τη γλώσσα μας το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο. Στη γλώσσα μας, η ελληνική γλώσσα είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο. Τότε ήταν η ιδωλατική γλώσσα. Έτσι είναι. Ναι, ήταν η πρώτη γλώσσα. Ναι, ήταν σε όλο τον κόσμο. Διεθνής. Διεθνής γλώσσα η ελληνική. Γι' αυτό λέει ο Παΐσιος πολλές φορές, όσοι τύχαινε να πάνε να ακούσανε, αγαπάει την πατρίδα μας ο Θεός, ο Κύριος. Γιατί? Γιατί έχει μυρίζει ορθοδοξία. Λίγα άτομα, πόσο, 10-20% να είναι, αυτοί θα στηρίξουν το έδνος αυτό. Τελείωσε, μη έχουμε, βλέπει, ακούει, τα καταλαβαίνει όλα. Αυτά που γίνονται εις βάρος του λαού τούτου, τα βλέπει. Από τους Μασόνους, από τους Ροταριάνους, από τους Χιλιάστες, τον Ατάρο κλπ. Έρχονται πάνω, αρπάζουν ψυχές. Τα βλέπω, Κύριος. Λέει κάπου αλλού, ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζουμε και δεν θα μας ακούς. Και λέει ο Κύριος, τι βοάς πρόσμε, γιατί μου φωνάζεις. Τη δική σου απάντηση εγώ δεν τη δώσω. Τη δική σου απάντηση ας τη στα χέρια μου, να τη δώσω εγώ. Άλλος αδερφός να πει κάτι. Θα κλείνω εδώ, θα συνεχίσουμε να τη δώσω. Κάτι να πει κάποιος άμα θέλει, ευχαρίστω. Έχουμε, προσέξτε, να πω και τούτο το πράγμα. Γίνεται να κυλάει ο χρόνος και να μην έχουμε χειμώνα. Γίνεται, τι λέτε εσείς, αποκλείεται. Αποκλείεται. Γίνεται να περνάει μια ζωή ολόκληρη και να μην μας βρει ο χειμώνας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ ο χειμώνας. Ναι, γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε, άρα λοιπόν να έχουμε το νου μας. Δεν πρέπει να είμαστε ήρμοι έτσι πάντα, αλλά όχι, θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Πάλι μου θυμίσεις, Βαγγέλη, δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Λέει, προσευχήθηκα, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, λέει ο Γιώργο Παΐσιος, προσευχήθηκα πολύ καλά το πρωί και είπα, να βγω έξω, Κύριε, και να μου στήσεις λίγο χειμώνα. Ναι, λίγο χειμώνα. Και το έλεγα και κάπου άλλο χθες. Λέει, πάω στην εκκλησία και εκεί με βρήκε ο χειμώνας, μέσα στο λιμάνι. Εκεί τα κύματα. Εκεί μου, και από εκείνο που ήταν καλαβοκύρη στην εκκλησία μέσα. Από ιερέα, λέει ο Πατεπαΐσιος. Αυτό που έπαθε. Ναι, του φώναξε δυνατά, από εκεί έξω να κοινωνήσεις μαζί με τους άλλους ανάξια. Λέει, ευχαριστώ, Κύριε, που μου έστειλε στην Ευεργέτη. Ευχαριστώ που μου έστειλε στην Ευεργέτη. Εμείς σηκώνουμε ανάστημα. Πόσα να του πούμε, πόσα να του κάνουμε, γιατί μας είπε μια κουβέντα. Γεια, το θέλει μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον μας. Δυνατά όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο Ελείς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίς σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τους οφειλέτες ημών, και ημίς ενέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά δείξε ημάς διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Η ώρα καλή, το καλό, ευχαριστώ πολύ. Θα είπες, θα είπες, θα είπες, θα είπες, θα είπες.